Ξεκινάμε την αποσυνήθεια συνεδρίαση με το πρώτο θέμα, το οποίο είναι αίτηση προϋπολογισμού κοινοπαιδικής ψυχής. Η κυρία Βασιλοπούλου θα μας ευχαριστήσει. Την παρακολούθηση των έργων, την παραλαβή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
αντικειμένου και να μπαίνουν υποκτήσει νομοθεσία. Όλα αυτά καλύπτονται μέσα από σαφεί διαδικασίε που υπάρχουν μέσα στο εκλήριο διαδικασιών. Και παράλληλα, πρέπει εκτό από αυτό που ζητάμε την υπόθεση από εσά, παράλληλα χρειαζόμαστε την αίτηση του ορισμού υπευθύνου διαχειριστική επάρκεια, ο οποίο θα έχει την ευθύνη, υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Και εδώ ο ρόλο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην προηγούμενη διαχειριστική επάρκεια και τώρα φαίνεται απαραίτητο, διότι ένα καθήκοντά είναι το να μπορεί να ελέγχει και να επικαιροποιεί όλε τι διαδικασίε. Αυτό σημαίνει ότι την προηγούμενη φορά είχαμε έναν Δήμο και είχαμε βγάλει κάποια έντυπα και κάποιε διαδικασίε με μια τοπικοποίηση που εφαρμοζόταν από αυτό το Δήμο. Τώρα λοιπόν που έχουμε τη συνένωση των τριών Δήμων, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία υπήρχαν τα παλιά πρέπει να αποσύρθουν και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν, να διανεμηθούν στου σωστού ανθρώπου. Να ξέρουμε ποιο έχει πάρει τι και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να εφαρμόζουν ένα και μόνο ένα σύστημα. Όχι ο καθένα να κάνει άλλο στην Ελλάδα, άλλο στον πόλεμο και άλλο στη χώρα. Έτσι. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο και γι' αυτό ακριβώ έχουμε πάρει αυτό το ρόλο μέσα στην, στα απαραίτητα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να πάρουμε την επιστοποίηση ξανά. Οπότε το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ίδιο. Αν έχει εκπληκτία το υπηρεσιακό, δεν θα το δούμε.
στο έβδομο θέμα, όχι στο έκτο θέμα, για δημοτική συνεργασία με Δήμο Κλίνου για θέματα πολεοδομία. Πολύ μικρού κόσμου και χωρίς καμία
επεμβάνηση πλέον προς αυτόν. Το μόνο το οποίο δικαιούται αυτή τη στιγμή και στο οποίο ζητούμε να αποφασίσουμε σαν Συμβούλιο είναι να εκθέσει το κόστος της εκκλητικής επιστολής, δηλαδή όσο παρατείνεται αυτή η ιστορία, να μην πληρώνει τους στόχους της εκκλητικής επιστολής που δικαιούται, και αυτό είναι μόνο μία απόφαση. Όλες οι άλλες αποζημιώσεις που αφορούν μηχανήματα, στάθμιση μηχανημάτων και ζημιά, να απορριφθούν. Αυτές είναι οι δύο αποφάσεις. Πράγματι, ο άνθρωπος έχει δίκιο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Η σύγκριση δηλαδή δεν δεχόμαστε τη διάλυση. Παρατείνουμε την σύμβαση μαζί με την ΚΑΠΑ ΚΙΑΤΕ. Για όσο διάστημα ο χρησέας θα χρωστάει τις ψυχρότητες οφειλές του αναδόχου, και δεύτερο, δεν εκδίδουμε καμιά αποζημίωση πλην της εκκλητικής του επιστολής, την οποία δικαίως πρέπει να μην πληρώνει. Υπάρχει μια ένδυση προς το Δήμο Άνδρου του Ιωάννη Δηρίκου του Χαρίδωνα και του Γεωργίου Ευηλίκου του Χαρίδωνα, οι οποίοι θέλουν να διαμορφώσουν το χώρο τώρα στην υπεραγωγή της χώρας Δήμου Άνδρου. Ο χώρος είναι μια δημοτική ιδιοκτησία και προς το παρόν είναι δημοσιογραφημένος, έχει κάποια χωματοσυντικά έφερα, έχει δημιουργήσει κάποια δημιουργία και θέλουν με τη δική του συμμετοχή να διαμορφώσουν το χώρο αυτό. Λοιπόν, από εμάς έχει κάνει μια τεχνική, μια εισαγωγική έκθεση ο κύριος Μουλάλας, την οποία θα σας τη διαβάσω. Μετά από αυτοψία και υπόλοιπο φαινόμενο στη διοκτησία του Δήμου Άνδρου πίσω από το δικαιολογείο χώρα Άνδρου, κατόπιν των οποίων στο πληθυσμό κλίματος με τη συνημέρωση σε αυτόν έκθεση του πολιτικού μηχανικού κυρίου Παρασίου Γεωργίου, και κατόπιν της προφορικής εντολής του κυρίου Μάρκου Άνδρου διαπιστώθηκε ότι απαιτείται να γίνουν οι εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρα τεχνική έκθεση, διότι ο χώρος αυτός είναι αδιαμόρφωτος και αποτελεί αιτία συγκέντρωσης απορριμμάτων από τους περίπτους έως και σήμερα. Επιπλέον, το δημοτικό σχέδιο της χώρας Άνδρου προβλέπεται η επέκταση της υπάρχουσας οδού Λάμδα Κατσόνη έως την διοκτησία του Λεπτούδρου που διαπερνά εντός του εντλόγου Αγγινίου. Το κόστος όλων των ανωτέρων εργασιών προεκτιμάται θα κοιμαθεί περί τα 10.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κωνσταντίνος Κλάνης. Έχει κάνει ο κύριος Παρασίδης ένα σχέδιο πώς θα διαμορφωθεί, δεν ξέρω αν το έχει δει. Για όσους είναι από χώρα, είναι το υπόπεδο κάτω των υπηρεγωγείων που πριν από δύο χρόνια διαμαρτύρανε πει τρία τότε και γίνει ό,τι καταλήτα κλπ. Εκεί στο λιμοτονικό του 11 προβλέπει δρόμο κόστος και περίπου του Χαρίτωνα στο από κάτω των υπηρεγωγείων υπόπεδο ως παρακότη. Ο άνθρωπος ήρθε και λέει να κάνουμε τον δρόμο και εγώ θα πληρώσω και να κάνω όλο αυτό το πράγμα διαμορφωμένο σε μια παιδική ταρά που θα είναι με αυτή την διαδικασία. Επειδή είμαστε πολύ ορθοδόξοι. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα και προχωρούμε στο ένατο θέμα. Το δέκατο θέμα είναι η σύμβαση του σταθμού πρώην Δήμου Άνδρου. Βγήκε το οικονομικό πρόσωπο που ήταν πρώτο ο σταθμός και περνάει πλέον στο Δήμο. Εντάξει. Δεν ακούσαμε. Λέω ότι έχουμε τη λύση του παιδικού σταθμού. Τι είναι παιδικό? Τη λύση του παιδικού σταθμού. Ο παιδικός σταθμός ήταν νομικό πρόσωπο. Τώρα πλέον η ΕΔΕ παίρνει δηλαδή από εκεί και έρχεται στο Δήμο. Είναι ένα κεφίδι με ίδιο. Τι είναι? Σαν να τα μέτρα, σαν να... Όχι, σαν... Εγώ πέρασε τον οργανισμό.
Μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει η πηγή.
Έχουμε κάνει έργα υπομάστευσης. Δεν είμαι στο μαρακατό. Έχουμε κάνει έργα υπομάστευσης στην περιοχή. Άρα είμαστε ξεκαθαρισμένοι το καθεστώς. Άρα προτείνω να συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στη διάσταση 20 και 60, πάλι 1200 τετραγωνικά, στο ίδιο σημείο που βρίσκεται η Δυτική και να καθορίσουμε το νερό, αυτό που λέει η σύζυγη, να είναι 10 κυβικά το μήνα. Έλα δίπλα, τι σα λέω. Θα μα πει μια κοπέλα, την Δήμητρα, θα μα πει κάτι. Δεν είναι πράγμα, θα μα πει κάτι. Εγώ έχω εξηγήσει. Τα είπατε εσεί όλα, τι άλλο. Είπα ότι έχουμε δύο μεταβολές. Μάλλον μία μεταβολή. Η μία μεταβολή είναι ότι το εμβαθόν πάει 20 και 60, αντί 30 και 40. Το παραγωγό δεν το είδατε. Δεν το είδατε. Δεν είναι ακριβώς 20 και 60, είναι το μοχλό το... Όσο κάνει το... 1200 τετραγωνικά. Και δεύτερο, καθορίζαμε αυτή τη στιγμή την ποσότητα ύδατος. Γιατί είναι ακαθόριστη ποσότητα ύδατος, μικρό ζώο και μισή τσαντερός. Και πρότεινα στο Συμβούλιο 10 κυβικά το μήνα. Εγώ δεν ξέρω πόσο σημαίνει το 10 κυβικά το μήνα. 10 κυβικά το μήνα. Είμαι για ένα σπίτι. Το ρόλο του σπιτιού. Το οποίο αυτό το λέω θα μπορούσα να και εγώ με οποιοδήποτε τρόπο. Προφανώς και το. Δεν ξέρω αν θα σκέφτεσαι. Τα 10 κυβικά θα πρέπει να είναι μετρητή. Χωρίς την έννοια. Ακούστε, τι έξω. Άμπραβο, θέλω να σας πω το εξής. Εμείς, για λόγους εξυπηρέτησης των κτηνοτρόφων, έξω από την υγεία έχουμε αφήσει νερό ήδη για να ποτίζουμε τα ζώα τους, όπως περνάνε και τα πρόβατα και τα ζώα. Ήδη αυτή είναι η διατεθή για τα ζώα, έτσι. Άρα, το σύστημα είναι ότι δεν μπαίνει ζήτημα ελλείψεως ουσιαστικά το νερό από εμάς. Απλώς καθορίζει το νερό αυτό. Και να είναι καθορισμένο αυτό. Ώστε στην προβολή του συμβολέου, εκτός από το ευαδό, να ορίσουμε για αυτό το ποσό. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο όρια προβλήμα. Ναι, την εικοσιά. Έχει το γραφικά, έχει το γραφικά. Έχει ερωτήσεις. Απορίες. Θα κερδίσεις το δημιουργείς πέρα από σωτήτα πρώτα στις δύο συμβόλαιες. Ουσιαστικά αποφασίζουμε για να διασαφηνιστεί την υπογραφή ως νέο συμβολαίο με τροποποίηση των διαστάσεων της έκτασης του κυπέλλου και την παραγωγή του δικαιώματος των νερού στην ευκαιρία που εκπροσωπεί τον γνωρίσαντα τότε τον όχι, την αγορά, την αγορά. Ναι, αυτή είναι η απόφαση μας και το ίδιο και προγράψτε τον συμβόλαιο. Συμφωνεί το συμβούλιο. Τα μαντάτα από τους σχετικούς αυτοφυλείς πόρους δόθηκαν με μία δόση 20.284 και με μία δεύτερη γάλες 20.284 κατανομή 30 εκατομμυρίων ευρώ για όλους τους δήμους της χώρας και αυτά αφορούν όλους τους μαθητές όλα τα σχολεία του Δήμου Άνου, του ενιαίου Δήμου Άνου. Δηλαδή 40.500 ευρώ περίπου για όλο το νησί. Με την κατανομή του μαθητές, την πρωτοβάθμια επιτροπή, σχολική επιτροπή που γίνεται να είναι το ποσό των 23.932 ευρώ και στη δευτεροβάθμια και η δευτεροβάθμια 16.235. Υπενθυμίζω στους παλιούς του Δήμου Άδου, ο μόνο Δήμος Άδου έπρεπε
60.000 κοπαστός για τα σχολεία. Ναι, τώρα πήραμε 40.000. Ο λαός καθαρίστε, θέλει να πληρώνει τα επιβατικά τους. Οι καθαρίστες είναι ένα έξω πράγματι, αλλά αυτά τα 40 λεπτά... Αυτά τι καλύπτουν τα, τι υποχρεώσεις έχεις τότε σε τίποτες. Ότι είναι το κόστος που ήταν πέρσι έχει εκτιμηθεί
3.000 ευρώ τη μέρα. Το περσινό κόστος. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 1 τρίτο. Εδώ λοιπόν αναφύγεται ένα σοβαρό πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει κανένα στο έτσι. Μια διαφορετική είναι κάπως εδώ. Δεν έχει κανένα ούτε από το ταξί, ούτε από τα λεωφορεία συμμετάσχει στη διαδικασία. Εκτιμώ λοιπόν, γιατί έχουμε και διαφορές στη μεταφορά των παιδιών. Έχουμε αλλαγές στα προγραμματικά. Ότι θα πρέπει να κάνουμε μια εργασία μαζί με τα ταξί και το λεωφορείο, ούτως ώστε να πάμε σε τιμές που είναι απορρεκτές, γιατί θα παρέλθει ο χρόνος και το Γενάρη δεν θα έχουμε τα πρώτα παιδιά. Εμείς το εξηγήσαμε στην περιφέρεια ότι δεν μπορεί από αυτές τις τιμές, ούτε καν το κόστος του πετρελαίου θα γίνει παιδιά, να πάει κάποιος να μεταφέρει τα παιδιά. Έτσι λοιπόν προτείνω στο Συμβούλιο, μιας και αυτή η διαδικασία είναι άγωνη, να υπάρξει μια εργασία και η υπηρεσία που δίνει με τα ταξί και με τα λεωφορεία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποδεκτό κόστος μεταφοράς των παιδιών. Να ξέρετε και το εξής άλλο, δεν το άλλο. Ας πούμε λοιπόν, να ξέρετε ότι λέει ότι αν δεν υπάρχει μεταφορά, μπορεί να επιδοτηθεί ο γονέας με περίπου 85 ευρώ το μήνα για να μεταφέρει τα παιδιά του. Είναι πιο πολλά. Αν πάρουμε τον αριθμό των παιδιών, δεν λέμε αυτού που έχουν δύο παιδιά, και το πολλαπλασιάσουμε το 85, το κόστος μεταφοράς των παιδιών ανέβαινε σε 600.000. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε λύση η οποία να είναι και οικονομικά αποδεκτή, γιατί αυτή είναι τραγική, δεν κάνει οικονομικά αποδεκτή. Έτσι, δεν είναι τώρα πια. Τώρα έχουμε πει στο άλλο αυτό. Κάτω από την πραγματικότητα. Για να μπορέσουμε να έχουμε και μεταφορά του παιδιού. Δεν υπάρχει αυτό. Και να κάνουμε μια πρόταση στην περιφέρεια και στον υπουργό, γιατί πρέπει να έχουν και υποκριτική ένταση. Ότι αυτό είναι το κόστος της άδου και δεν πάει παρακάτω. Αλλιώς δεν έχουμε μεταφορά του παιδιού. Συγγνώμη, είπε προηγουμένω ο 85 ευρώ και ο υπουργό τη κοινότητα. Αυτό η αυτή επιδότηση είναι σαν όταν δεν προκύψει μεταφορά ευρώ. Άρα και δεν είναι καλό μαζί, το ένα θα είναι. Άρα το κόστος πάντα είναι πρέπει να παραμείνω, πάει στα ύψη το 85. Όχι. Άρα αν δεν θα δώσει και στα 85. Άρα και εσείς τι προτείνετε. Είπα, προτείνω να γίνει μία προσέγγιση οικονομική σε δύο πράγματα. Συγγνώμη. Μάλλον να γίνουν δύο θέματα. Το ένα είναι να εφαρμόσουμε τα καινούργια δρομολόγια τα οποία δεν υπήρχαν πέρσι. Λόγω κάποια παιδιά αυξηθήκαν. Και να δούμε το οικονομικό κόστος σε συνεργασία με τους ταξιτζίδες και το λεωφορείο, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη μεταφορά των παιδιών. Να πούμε λοιπόν ότι το 190 είναι 210 ή 230 ή 240.000 συντοφιλιά και να πούμε στον υπουργό και αυτή είναι η μεταφορά της άδου. Αν νομίζετε ότι μπορεί να την κάνετε φθηνότερα, να την κάνετε. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα δουλειά. Το ένα, η προσέγγιση στη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί έχουμε καινούργια παιδιά. Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα το δεχτούν. Μα δεν θα γίνει αλλιώ. Δεν θα έχουμε μεταφορά παιδιών. Αυτό δεν θα υπάρχει το υπολογιστό για το ίδιο. Αφού λεφτά υπάρχουν, κύριε Διαμαντή. Δεν τα βρίσκει. Άρα τελικά προτείνουμε καινούργια διαδικασία διαπραγμάτευσης, έτσι. Ακούσουμε σκορτά στον επαγγελματικό. Έτσι. Και να βάλουμε και τα πραγματικά τα πούμε. Με κάτι κήρυξη άγωνα του διαγωνισμού, η τυπική απόφαση του Συμβουλίου είναι το απόγευμα σε διαπραγμάτευση σαφώς. Δεν είναι το ίδιο με τη Συρία. Τα εκεί και
και για τους υπόλοιπους, ο τρόπος υπολογισμού του κόστους είναι τόσο λεπτομερής, δηλαδή να πάνε υπόψη τα χιλιόμετρα, πόσο κάνει το κάθε παιδί, τι κλίση έχει ο νόμος, μικρής ή μεγάλης κλίσης, και όλα αυτά τα δεδομένα είναι κομματόδοπο, σαν να ασφαλώσει για να πάρει ένα τελικό αυτά, παρότι τα φουσκώσαμε όσο μπορούσες, δεν μπορούσε να βάλει την 45% κτίση όλοι οι άνθρωποι σε ένα καιρό απομένει. Παρόλα αυτά, γίνανε αυτά τα λεφτά. Λέγαμε μεγαλύτερο δικό δίκτυο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Το δικό δίκτυο λαμβάνεται υπόψη από το παιδί μέχρι το σχολείο. Αυτό μετράει. Δηλαδή, είναι προς τον δρόμο που πηγαίνει προς τα Ιβάνη να τοποθετηθούν δύο στους
Παρακόλουσα και η κοινή μου, έχει πολλογραφικά, έχει καταγραφεί
η αξία του υποδέματος μένει στα 6. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ο Δήμος τι θα έχει σαν όφελος από αυτή την υπεράξη του υποδέματος. Θα το χρησιμοποιεί ο Δήμος. Περαιώνεται η ημερομηνία. Άρα λοιπόν,
προτείνουμε να παραταθεί η μελέτη τους, η παράδοση της μελέτης μέχρι τέλος του χρόνου. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε υπογράφηκε η σύμβαση με το Πολυτεχνείο για να ξεκινήσει τη μελέτη τη συγκεκριμένη. Γιατί σύμφωνα με αυτά που λέει πρέπει να γύρω στον Ιούνιο. Ο Μάριο Ιούνιο. Αυτή εδώ είναι. 27 Μαΐου. 27 Μαΐου. Και αυτοί είχαν χρόνο. Δεν είχαν πει όμως ότι έχει ξεκινήσει ήδη από το Μάρτιο. Ναι, αυτοί είχαν δουλέψει όμως. Να σου πω εδώ μια λεπτομέρεια. Το πρόβλημα της μελέτης τους είναι το εξής. Τι τυχεία, τι διαστάσεις, το λένε κιόλας μέσα. Τι έχουν αντιστήριξη θα χρειαστώ και να κρατηθεί το παραμέσο. Για να το υπολογίσουν αυτό, έπρεπε να υπολογίσουν την απομένουσα ποσότητα που δουλεύεις. Καταλαβαίνετε. Πόση ποσότητα έχει απομείνει. Αυτό είναι μια μελέτη όμως. Ναι, πες την δικιά του. Για να υπολογίσουν όμως τη μελέτη αυτή, ποσότητα, έπρεπε να υπάρχει αποτύπωση. Εμείς δεν είχαμε αποτύπωση του χώρου ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ τοπογραφικό και υψομετρικά του χώρου. Και μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η ώρα αποτύπωση. Τέλειωσε. Παραδόθηκε. Παραδόθηκε. Όταν πάνε. Το τοπογραφικό. Δηλαδή αυτή τώρα, με βάση το ανάγλυφο το προηγούμενο και τη σημερινή κατάσταση, μπορούν να υπολογίσουν δύο πράγματα. Πρώτον, τι ποσότητα έφυγε, έτσι, κατά εκτίμηση, και τι ποσότητα απέμεινε. Για να υπολογίσουν πόσο πρέπει να κατέβει το Παρανές και τι τείχος θα το κρατήσει. Τι κάνει η απάντηση. Ότι θα λέμε θα χρειαστούμε να του πάρει 40 μέτρα μήκος, με μια βάση, ξέρω, 15 και έτσι αποτέλεσμα. Απλά, εμένα μου κάνει εντύπωση, ενώ λέγαμε συνέχεια ότι είσαι κινήσει το Πολυτεχνείο, τελικά βλέπουμε ότι σήμερα συμμοράφηκε αρχιτεκτόνος Μαρίνου αρχές Ιουνίου. Και παρεμπιπτόντως, μια και μιλάμε για αυτή την εκπόμηση μελέτηση, η άλλη μελέτη για το χειτή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Η μελέτη για το χειτή. Χωροθέτηση. Θα το πούμε στο τέλος του κοραφείου. Μια μικρή ενημέρωση να γίνουμε αυτό το θέμα. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Είναι η έκκληση οριστικής παραλαβής, μελέτης βελτίωση βασικού δικτύου Δήμου της Ρούσας νομού Άμπου και επιστροφή εγγύσεων καλής εξέλιξης. Έχοντας υπόψη την υπαρισμό πρωτοκόλλου 41-09 κάποιους υποσχετικά για κάποιους 2010 αίτηση της σύμπρευσης περιοχητών όσον αφορά τις μελέτες βελτίωση βασικού δικτύου Δήμου Ιδρούσας του Νήσου Άμπου, όπου ζητά να προχωρήσουν στην οριστική παραλαβή του τμήματος των μελετών που έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του πρώην Δήμου Ιδρούσας και έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ Δήμου Ιδρούσας με αριθμό 82/2004, όπου αποφασίζει για την διακοπή της εκπόνησης της ανωτέρων μελέτης. Καλούμε το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ να αποφασίσει για την οριστική παραγραφή της μελέτης και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης βάσει του ΔΕΛΤΑ 194/79, άρθρο 7 και του νόμου 716/77, άρθρο 22. Παράγραφος 1. Υπάρχει μια διαφορά στα θέματά σας. Δεν είναι έργο, είναι μελέτη. Στο 24 υπάρχει λάθος. Έκριση πολιτικής παραλαβής μελέτης, το είπε η κυρία Πρόεδρος. Υπάρχει και ένα δεύτερο. Οι μελέτες έχουν παραλυφθεί από το Δήμο Ιδρούσας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς ψηφίζουμε την επιστροφή των εγγυήσεων, των εγγυητικών επιστολών. Θέλω να σας δώσω πότε έγινε η απόφαση. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε ξανά παραλαβή. Έτσι, είναι για την επιστροφή των εγγυήσεων. Το εγγυητικό είναι στο Έχει παραλυφθεί το 2004
με πρόεδρο τον Ανδρέα Καβαγόσο. Εντάξει, είναι οι διαδικασίες τότε. Εγκρίνεται το τοπογραφικά έκδοση των τοπογραφικών επίσης τον Απρίλιο του 2003. Είναι διαδικασίες που είχαν το 3 και 4. Και επιστρέφονται οι κοινωνικές επιστολές. Να μας φέρει ώστε να κρατάμε κριτικές για να τους κρατάμε στο χέρι. Συμφωνεί το Συμβούλιο και προχωρούμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι η κήρυξη του προμηθευτή προμήθειας λαπτήρων, το έκτοτο. Μετά από 3 διαγωνισμούς, τη μια ήρθα φέρα λάθος χαρτιά, επαναλάβαμε, δεύτερη φορά πάλι λάθος, δεύτερη ήρθε ένας μόνος, κατακυρώθηκε στον διαγωνισμό σε αυτόν, εγκρίθηκε, κάνει το μάθημα από το Συμβούλιο και περιμέναμε λάθος. Δεν τις είδαμε, ούτε θα τις δούμε και έστειλε ένα έγγραφο με βάση το οποίο λέει δεν μπορούμε για οικονομικούς λόγους να σας προμηθεύσουμε, ενώ οι υπογραφήσεις μας έχουν γίνει όλα και σας παρακαλούμε, πάρτε την εγγυητική και τέλος πάντων δεν μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Δυστυχώς πρέπει να το κηρύξουμε έκτοτο, να εκπέσει η εγγυητική υπέρ του Δήμου Άνδρου και βέβαια να χρησιμοποιήσει αυτό. Είναι μια εξαιρετική. Η δική μας δεν υποβάλλανε, εννοώ δηλαδή κασιδόνους φορεατικούς και λοιπά θα μπορούσαν να υποβάλλανε. Την πρώτη φορά ήρθε ένα σοκαλιστά καρδιά και αυτή είναι η ιστορία όλη. Προτείνεται στο Συμβούλιο η έκπτωσή του, η προμήθεια λαπτήρων με την εγγυητική του επιστολή με αγορά και η διαπραγμάτευση που νόμιμα μπορούμε να κάνουμε για την έγκριση σε κάποιον προμηθευτή αγορών, να καλέσουν δηλαδή τους 3-4 που υπάρχουν και μπορούν να δώσουν προσφορά και να κάνουμε διαπραγμάτευση για να προμηθευτούμε λάμπες. Δεν έχουμε άλλη διαδικασία. Έχει τίποτα. Θα αγοράσει τα λεφτά αυτά τώρα με αυτή την αναλλαγή, την απόφασή μας δηλαδή εκτύπτει, θα πάμε να αγοράσουμε κάποιες λάμπες και αμέσως θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Θα καλέσει τεχνική υπηρεσία τους τόπιους προμηθευτές και όποιον άλλον θέλει και θα προχωρήσουμε στην ανάθεση την απευθεία μετά από διαπραγμάτευση. Λοιπόν, έχουμε ορίσει με μια απόφασή μας στις 25 Φεβρουαρίου τις σχολικές εκπομπές και έχουμε πει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αθανασίου, Λαούδης, Μαρουλάς, Θωμάς, Σουσούδης, Χατζόβλου, Δέσποινα, Καστρατάς, Κώστας, Περτέση, Αλίκη. Λοιπόν, ακούστε, επειδή οι διευθυντές αλλάζουν, το ίδιο σημαίνει και με δευτεροβάθμια, έτσι. Λέει, Κυριακός, Πούλμον, Τζουάνου, Πανταζή, Λίγη, Θωμάς, Θοδωράκης, Φωμίδου, Ευαρθία, Ανδρέου Γιώργος, Κοντός, Γιώργος, προτείνω την εξής αλλαγή. Αντί να ορίζουμε ονομαστικά να πούμε ότι θα συμμετέχει η εκάστοτε διευθύντρια του διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου της χώρας, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου του Γαβρίου για την πρωτοβάθμια, και για τη δευτεροβάθμια, η διευθύντρια, ο διευθυντής του Εμπειρικείου Γυμνασίου της χώρας και ο διευθυντής του Γυμνασίου Γαβρίου. Αντί, επειδή αλλάζουν οι διευθυντές,
βουλευτές, για να μην αναγκαζόμαστε να λέμε και αποφάσεις, να βάλουμε τον εκάστοτε διευθυντή. Συμφωνείτε? Και απομένει μόνο η υπογραφή του Υπουργού και μαζεύει.
Εκτός από την κατασκευή
οποία, η οποία όμως δεν θα είναι μόνο η κατασκευή σε πρώτη φάση, θα έχει τη συντήρηση και τη διεκμέρωσή της όσο στα 4-5 χρόνια που θα λειτουργεί. Γι' αυτό είναι και μεγάλο το ποσό. Λοιπόν, από εκεί και μετά έχουν εγγραφεί οι απολύτως απαραίτητες ανάγκες για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δηλαδή, σε δεύτερη φάση είναι οι αρχηγές τεσσάρων προσώπων που θα αναλάβουν να ξεκινήσουν αυτό, οι οποίοι θα είναι εξωτερικοί συνεργάτες, και η αγορά όλων των πανιών που υπάρχει δεύτερο έως και μία από δεκάτου, τουλάχιστον έχει αναλυφθεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να αγοραστεί εύκολο κάπω έτσι κατά μία από δεκάτου, ή ακόμα να αποφεύγει το αυτοκίνητο. Αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε ο Δήμος να εγγράψει, αφού υπάρχει τα λεφτά από εδώ και ένα μήνα περίπου, να εγγράψει τον προϋπολογισμό του στις αντίστοιχες δαπάνες όπως ακριβώς περιγράφονται. Έτσι, και αυτές οι δαπάνες θα πρέπει ο απολογιστή του κυρίου δημογραφικού να ενημερωθεί, μάλλον θα πρέπει να ενημερωθεί μια αναλυτική λογιστική με βάση τα κέντρα κόστος που έχει κολλάει. Δεν ξέρω αν θα πω το προβλήμα, αυτό είναι σημαντικό, αλλά οι δαπάνες αυτές θα είναι διακριτές και θα παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας. Ποιος έχει καθορίσει το αντικείμενο των δαπανών, δηλαδή ας πούμε αγορά σκάφους, συντονιστή, όλα αυτά, ποιος θα έχει καθορίσει, εμείς ο Δήμος ή το πρόγραμμα, το πρόγραμμα. Διαπροσωπήσε τι αυτό. Να γίνει μετά η ενημέρωση. Εδώ μιλάμε για, αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουμε. Έτσι, έχει κάποιο πάγιο εξοπλισμό, τον οποίο τον έχουμε εγγράψει στο προηγούμενο όρδον, άστα το χαριοποιήσουμε φέτος, έτσι όπως είπα, το σκάφο δεν προλαβαίνουμε λογικά να το διεκδικήσουμε και να το πάρουμε. Αλλά θα πρέπει να τα εγγράψουμε στους προϋπολογισμούς μας. Από εκεί και μετά υπάρχουν δύο εταίροι, οι οποίοι συμμετέχουν και έχουν διακεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος είναι μέσα στα χρήματα αυτά που παίρνει ο Δήμος. Και στο τέλος, σας γράφεται... Η πιο τελευταία εκδοχή που αναφέρει, έτσι είναι η αμοιβή, μέρος της αμοιβής, των εταίρων που συμμετέχουν. Το τι παίρνει ο κάθε εταίρος και τι κάνει είναι στο συμβολικό που έχει υπογράψει ο Δήμος με την Μονακία της Ευρωπαϊκής. Έτσι, το οποίο υπάρχει και έχει υπογραφεί παρά την αρνητική απόφαση του ΣΤΕ, χώρο ανεξέλεκτης διαρκής απορριμμάτωσης.
Ακολούθησαν η παραμονή των απορριμμάτων στους δρόμους, των οικισμών και των πόλεων επιδείνυμα. Προσωρινή αδειοδότηση για δύο μήνες και την από την αποκεντρωμένη διοίκηση του Νοτίου Αιγαίου και απόφαση προδοτήρου για πλήρη απαγόρευση χρήση του. Ο Δήμος Άδων επέλεξε την εγκατάσταση της μηχανικής ψυχρής επεξεργασίας των απορριμμάτων. Με το σύστημα κατατέθηκε ΕΠΕ, έγινε σύμβαση απευθείας ανάδοσης με τους σύμβους Environmental και δόθηκε η προγραμματική σύμβαση, η προσυμβατική έκθεση από τον Επίτροπο του Ελληνικού Συνεδρίου, δόθηκε άδεια για την τοποθέτηση του συστήματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το σύστημα εγκαταστάθηκε στο εκτός αρχαιολογικού χώρου του ανενεργού λαμπομείου της εταιρείας Λαμποδομική ΕΠΣ ΕΠΕ στις 4 Ιουλίου 2011. Ο Δήμος Άδων την επιστολή του στις 12 Αυγούστου 2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 1887 σημείωσε ότι έγιναν μια σειρά βελτιώσεις και παρεμβάσεις στο συγκρότημα τόσο από την εταιρεία όσο και από το Δήμο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και το συγκρότημα ήταν σε θέση απρόσκοπτα να αποδώσει τα επισύμβαση προεπόμενα από τις 12 Οκτώβρου 2011 και ζητήθηκε από την Σούπος Environmental να υπάρξει χρονική περίοδο μιας εβδομάδας για την πιστοποίησή του, του συστήματος και της αποδοτικότητάς του προγράμματος, πράγμα που δεν έγινε. Σήμερα, λίγες μέρες πριν λήξει η σύμβαση των τριών μηνών, μπορούν να επιβεβαιωθούν οι παρακάτω διαπιστώσεις. Πρώτον, παρά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση Δήμου Σούπος Environmental για εκπαίδευση προσωπικού και λειτουργία του συγκροτήματος του ευθύνη του Δήμου, αυτό δεν ήταν ποτέ δυνατό να γίνει. Στην Άνδρο παρέμειναν συνεχώς 4 τουλάχιστον ειδικοί του Σούπος Environmental εκτός από τον ΕΠΟ. Οι συχνές δουλειάδες είχαν αποτέλεσμα της σύνδεσης των απορριμμάτων αλλά και των αδυναμιών του συστήματος πρόθεσης των απορριμμάτων που με τις παρεμβάσεις διορθώθηκαν με ερυθμό. Από την προδιαλογή που εφαρμόστηκε, απομακρύνονταν τα μη διακριτήσιμα και μη ανακυκλώσιμα απορριμμάτα, δηλαδή ρεύματα, σκυλιά, ρούχα κτλ. Και τοποθετούνταν σε ειδικούς ανοιχτούς κάδους. Η ποσότητα των απορριμμάτων ήταν σημαντική κατ' εκτίμηση περίπου 100%. Ο Δήμος διέθετε σε σταθερή βάση 6 εργάτες, ένα χειριστή και ένα επόπτη συνολικά από τον εργαζόμενο. Η συνολική παραγωγή του συστήματος μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, θα το ανάβουμε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, ήταν στάξεως των 60 τόνων πέλετς, που αντιστοιχεί σε περίπου 300 τόνους απορριμμάτων. Οι ώρες λειτουργίας καθημερινά καταγράφονται στο ημερολόγιο σε γενικές όλων γραμμές, δεν κατέστη εφικτή η καθημερινή οπτά λειτουργία. Ο Δήμος παρέχει ηλεκτρική παροχή μιας γραμμής με δύο καλώδια, 150, συν 50 και συνολικά 3.400 πέρα. Στην αρχή της εγκατάστασης τροφοδοτήθηκε με πετρέλαιο η γεννήτρια του συστήματος απορρόφησε 6.000 λίτρα. Η διαλογή του κοντέινερ στο κοντέινερ ανακυκλώσεων δεν επηρέασε την ταχύτητα τροφοδοσίας του τελευταίου τμήματος της παραγωγής των πέλετ. Μετά τα παραπάνω, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα εξής συμπεράσματα. Η επιλογή της διαχείρισης των απορριμμάτων με τη Σούπος Environmental έγινε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση που άμεσα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή. Κατά την περίοδο εφαρμογής της μεθόδου, ο Δήμος Άδων ανταποκρίθηκε μερικώς στις ανάγκες καθαριότητας του νησιού και πάντως αποφύγαμε φαινόμενα συσσόρευσης στους δρόμους του περίοδου. Βγήκε ο Δήμος Άδων από τον κατάλογο των παράνομων κομματερών και δεν κινδυνεύει άμεσα με το υπέροχο πρόσωπο των 33.000 υπηρεσιών. Δεύτερον, η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς των υπορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, μέχρι να υπάρξει ανάδοση του διαγωνισμού της ενδιάμεσης διαχείρισης
βοηθάει ακόμα περισσότερο για μια καθαρή άνοδο και με την προϋπόθεση της εξασφάλισης του χώρου διαχείρισης των ομοδών αντικειμένων, πράγμα που γίνει επαρκώς το χρόνο. Το συγκρότημα Σούπος ανταποκρίθηκε εν μέρη στις συμβατικές του υποχρεώσεις, χωρίς να καταφέρει να διαχειριστεί τα παραγόμενα απορρίμματα στο σύνολό τους και βεβαίως χωρίς να μπορέσει να εργαστεί την ανάκτηση των αποθηκευμένων. Ταυτόχρονα υπήρξαν σημαντικές οι δαπάνες σε ρεύμα, πετρέλαιο, εργατικό δυναμικό και φίλες. Η σύμβαση με τις Σούπους να λήξει την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή 4 Οκτωβρίου του 2011, ολοκλήρωση του χρόνου της δίκης σύμβασης. Δεύτερο, η αμοιβή που θα καταβληθεί στον ανάδοχο να είναι συνολικά για το τρίμηνο μετά από αναγωγή των επεξεργασμένων απορριμμάτων σε 16 τόνους ημερησίως, όπως παραπάνω προηγείται από τη συμβατική υποχρέωση των ανάδοχων. Να το πω με λίγα λόγια. Το μηχάνημα διαχειρίστηκε μερικώς τα απορρίμματά μας και για να υπολογίσουμε τι έχει κάνει, τι έχει παράξει, προτείνουμε με βάση τη σύμβασή του που λέει ότι εγώ επεξεργάζομαι 2 τόνους την ώρα και 8 κάνει 16 τόνους, διαιρούμε την ποσότητα που επεξεργάστηκε με το 16 και βγαίνουν αντίστοιχες μέρες. Οι αντίστοιχες μέρες δημιουργούν ένα πλάσμα στο οποίο η συμβατική υποχρέωση μας είναι. Αντί να είναι 70.000 το μήνα, δηλαδή 210.000, να είναι πλάσμα αυτού του ποσού με βάση την ημερήσια απόδοση. Δηλαδή, αν δούλεψε 60 μέρες, θα πάρει τα 60/90 των 210. Αν δούλεψε 70 μέρες, θα πάρει τα 70/90 των 210. Καταλαβαίνετε. Απαρήγαγε. Όχι, κάνουμε αναγωγή ως εξής. Η αναγωγή είναι ανάποδη. Από τα πέλετς ανάβουμε τα σκουπίδια που σε τόνους και λέμε πόσους τόνους τη μέρα εμπραβλέψεις, δεν κάνεις. Συμφωνεί, δύο που δεν κάνεις. Διαιρούμε λοιπόν το σύνολο του τόνου τόνου δια το 16, άρα δούλεψε τόσες μέρες. Άρα θα πληρωθείς για τόσες μέρες. Παρόλο που η σύμβαση δεν προβλέπει τον άσο. Προβλέπει μηνιαίο. Άρα λέμε ότι εν μέρη λοιπόν όρισε και εξεργάστηκε τα σπίτια μας για δύο λόγους. Και για την ποιότητά τους και για την αδυναμία του ηθαγία τους. Και δεύτερο, για να ξεπερδέψουμε αυτή τη διαδικασία, έχουμε ένα τρόπο υπολογισμού που το θεωρούμε τίμιο και σωστό. Τι δούλεψε παλιά με αυτά. Θα πληρωθείς με βάση αυτά. Όχι, απλά να ρωτήσω αυτή η 300 τόνοι που υποτίθεται ότι δούλεψε. Από ό,τι κατάλαβα, 60 τόνοι η Πέλε, μιλάμε για τα 20% υπόλοιπη μας. Αφήνει το μηχάνημα αυτό. Ναι. 20% αδιάρθρωση. Ωραία. 20% σε ποιο σε πέντε. Που σημαίνει ότι 300 τόνοι το συνολικό που έχει δουλέψει τώρα. Και εμείς πόσους τόνους υπολογίζαμε ότι έπρεπε να δουλεύει. Δηλαδή για πόσες μέρες αντιστοιχεί αυτό. Αυτό ήταν και. Αν ήταν 316, ούτε 20 μέρες. 18 περίπου μέρες. Νομίζω ότι είναι τίμια. Τίμιες πολιτισμού. Γιατί όπως γράφουμε δεν δούλεψε ποτέ 8 ώρες, έτσι. Το λέμε. Δηλαδή δεν ήταν ξαναδιαβάσει κάποια σημεία. Αυτοί οι 60 τόνοι πέλες είναι στο Ρωνία τώρα στην περιοχή ή έχουν πάει στην Ελλάδα. Εκεί είναι όλα τα πέλες στην Ελλάδα. Και αυτά που θα πάνε, θα πάνε σε ενόφυλλα. Αν θυμάμαι καλά, εσύ μας έρθαμε εμείς. Εντάξει. Νομίζω ότι όπως είναι ελάχιστη το στάσκακτό στέλνα. Είναι ελάχιστο δηλαδή η διαφορά. Σαν λογική είναι σωστή αυτό, δεν είναι. Ναι, σωστή είναι. Φυσικά είναι σωστή. Αντί να ξέρουμε πόσο δούλεψε πραγματικά αυτό, αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε την αναλογή. Αν είναι 60 τόνοι υπέρ, την αστεία να πει, σωστά. Δεν διαφωνεί κανείς. Αυτή η αναλογή είναι υπέρ.
πριν να μην πρέπει να σημειώσουμε δήμαρχε εδώ ότι το ποσό αυτό έχει ενταθεί και θα χρηματοδοτηθεί και από το Κονδύλιο της Περιφέρειας που μας έχει δώσει για την διαχείριση το τυχείο, την ανάπτυξη και τις μάχες. Δεν θα πληρώσει ο Δημοσάδρος τίποτα σε αυτό, το ένα αυτό. Και το δεύτερο, ότι όλη αυτή η ιστορία μας επέτρεψε, δηλαδή εγώ πιστεύω το κέρδος του νησιού είναι ότι μας επέτρεψε να βγούμε από τις καταστάσεις, τους καταλόγους των παράγοντων κομματερών, όποια προβλήματα υπάρχουν, που δεν τα έρχεται κανείς, αδυναμιών, αδυναμίες να μαζέψουμε από έξω κλπ. Γιατί κυρίως δεν υπάρχει το ζήτημα, αυτό που λέμε χώρος διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σοβαρό μας πρόβλημα. Δεν υπάρχει αποδοχή από κανέναν να αποθέσουμε ογκώδια αντικείμενα για διαχείριση, είτε για επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή να μπορεί να πάρουν, να τα πάρουν από πολίτες μέχρι γύφτους, είτε για να αναπληρωθούν στη συνέχεια με ταφή ή με, που δεν είναι, δεν δημιουργηθήματα, είτε με κάψιμο, όπως σε πολλά σημεία γίνεται. Αυτά τα ογκώδια είναι που δημιουργούν την εικόνα της, την απαράδεκτη εικόνα στις τροφές της Μεσογειάς, των Ελλήνων και σε διάφορα άλλα σημεία. Να χαίρεσαι όσα και να σας λοιπόν, να σου απαντήσω εδώ. Απλά για να πούμε τη θέση μας. Συμφωνούμε απόλυτα με τη λογική αυτή. Πόσο δούλεψε, τόσο να πληρωθεί. Το θέμα είναι το πόσο δούλεψε και έχουμε φτιάξει μια επιτροπή. Και από ό,τι άκουσα ότι πήγανε. Δεν έχω. Όχι, δεν πήγανε. Είχαμε άποψη πως ότι άκουσα ότι θα ξαναπάμε. Ναι, για να το τελευταίο μέρος ξαναπάμε. Δεν πήγανε. Άρα λοιπόν, όταν είναι να πάμε. Θα πάμε ήδη και να διαπιστώσουμε. Τι πραγματικά είναι. Αυτά πρέπει να πούμε που θα έχουμε όλοι μια υπεύθυνη. Και κάτι δεύτερο, απλά έτσι για την ιστορία, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, όσον αφορά το σούγκο που ήταν να έρθει, είχαμε την πρώτη φορά, αν θυμάστε, δεν είχαμε ψηφίσει ομόφωνα, είχαμε επιφυλάξει πρώτα με την αγροτικά και με την δυνατότητα. Η δεύτερη φορά φυσικά που ψηφίσαμε, όσον αφορά τη σύμβαση. Την πρώτη φορά δεν το είχαμε ψηφίσει. Όχι, σωστό. Η δεύτερη φορά δεν το είχαμε ψηφίσει. Λοιπόν, να σου απαντήσω για να μην νομίζω ότι ξεφεύγω από ένα ερώτημα σε σχέση με τις μελέτες που έχω. Το μπορούσε πριν. Με το χειρική. Ναι. Λοιπόν, όπως ξέρετε εμείς ομόφωνα αποφασίσαμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για να πάμε γρήγορα και δύσκολο χρόνο. Αναδείχθη ο εργολάβος, ο μελετητής και στείλαμε για προσωπικό έλεγχο στον επίτροπο που να μας ενημερώσει τη σύμβαση. Η Επίτροπος δεν ανέκρινε. Εμείς κάναμε προσφυγή στο ελεκτικό σύστημα, η οποία εκδικάστηκε και αναμένεται η απάντηση. Σε περίπτωση που είναι θετική, σημαίνει ότι έχουμε μελετητή, τον οποίο θα καλέσουμε εγώ στο επόμενο Συμβούλιο Επιτόπου να μας πει τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει και να αρχίσουμε να τρέχουμε τα πόδια με τα πόδια στην πλάτη για το καινούργιο χώρο. Χρήματα υπάρχουν, όπως ξέρετε, είναι 400.000 ευρώ. Μιλήστε τέτοιες σε περίπτωση που μας κόψουν. Προτείνω τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με το 30% του τυχείου. Είναι η άλλη γρήγορη διαδικασία. Να σας πω ότι στο ελεκτικό σχέδιο όταν πήγαμε υπήρχαν αναθέσεις μελετών που είχαν ξεπεράσει τον 1,5 χρόνο λόγω ενστάσεων μεταξύ των εταιριών και ακόμα δεν είχαν ανάδοχο. Δηλαδή για να έχουν ανάδοχο μελέτης με την άλλη διαδικασία θα φάνε ακριβώς 15 μήνες. Λέω λοιπόν ότι επειδή
επειδή εμείς είμαστε γνωστοί στον πρώτο αυτό, και να σας κάνω και μια ενημέρωση για το τι γίνεται σήμερα σε σχέση με την μεταφορά. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η επίτροπη, η οικολογική συνέδριο μας κόψει τη διαδικασία, θα πάμε, θα προτείνουμε στο Συμβούλιο τη διαδικασία απευθείας ανάπτυξης με το 30% του πληθυσμού για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο χρόνο. Επίσης, σας ενημερώσω ότι μετά από καταγγελία του αξιότιμου συμπατριώτη μας, κ. Αντώνη Μωραϊκή, ο οποίος έκανε καταγγελία γιατί μεταφέρουν τα σκουπίδια του Τσίου, στο λιμεναρχείο της Άνδρου και της Ραφίνου. Έτσι. Έχει μπει σε διαδικασία αυτή η ιστορία, ούτως ώστε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν, τώρα τα γνωρίζει αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έκανε λοιπόν καταγγελία γιατί μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας με το πλοίο. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία ξέρετε ότι είναι και επίπονη και δύσκολη. Την κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για πολύ καιρό να την κάνουμε. Γιατί σκεφτείτε μετά το Βενιζέλο, ο οποίος θα μας φόρεσε τα τετραγωνικά, να δει και ο Δήμος και να βάλει και άλλα τετραγωνικά στον κόσμο. Αυτό το ξεχνάμε. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά πόρους για σκουπίδια δεν έχουμε να φορτώσουμε και άλλο κόσμο. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε τον χρόνο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ιστορία. Συγχωρείτε πως είναι άλλο. Λοιπόν, ναι, συγχωρείτε. Ναι. Δεν έχει έρθει που θα διαχειριστεί. Όχι. Πριν τη διαδάση τα σειρά του Δήμου, αν δεν καταφέρνει. Όσο είναι 2,800. Όσο είναι την ιδέα με τετραγωνικά. 2,2,8. Εάν κάνουμε απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία, μπορούμε
τους άντρες που απευθείας μελέτες. Μπορούμε να το αναθέσουμε μέχρι το 30% του πτυχίου Α, δηλαδή βγαίνει ένα σύνολο γύρω στις 20.000 ευρώ από τις 300 που χρειάζονται για αυτές τις μελέτες. Όταν ο Δήμαρχος λέει προτείνω την απευθείας ανάθεση, εννοεί πιας με διαψεύσει ότι αυτό που θα ζητήσουμε στην περίπτωση που απορρίψει το Ελευθερικό Συνέδριο, που η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα ήταν θετική, να γίνει δεκτή δηλαδή, γιατί ακριβώς η κατάρρευση του Κουκάδα είναι ο ορισμός του επίγοντος, τι άλλο για να ορίσουμε επίγον μπορεί να γίνει δηλαδή, και τα σκουπίδια του δρόμου. Λοιπόν, εάν απορριφθεί όμως, θα αναθέσουμε προμελέτη στο επίπεδο αυτό, των 20.000 ευρώ, με την προοπτική να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, που μπορεί να γίνει, μπορούσε να είναι διαδικασία και αυτό, μελέτη κατασκευή, όπως εντάξαμε το μουσιολογικό, μελέτη κατασκευή. Αυτό εννοεί ο Δήμαρχος. Δεν μπορούσαμε να θέσουμε απευθείας το ποσό του 200.000, παρά μόνο με την τακτική της διαπραγμάτευσης όπως και είναι. Εάν πηγαίναμε τον νόμο τρόπο, δημοσίευση, να καταθέσουν προτάσεις μελετητές, να κρίνουμε και μετά να δημοσιεύσουμε για να κάνουν προσφορές, δεν θα έφτανε 18 μήνες με τις προτάσεις κατά τα βήματα των ενστάσεων. Δηλαδή, χωρίς ενστάσεις, τηρουμένων των προθεσμιών μέχρι να λήξουν ενστάσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία της διαδικασίας. Και αυτό το κατάλαβα με άνθρωπο του Ελληνικού Συνέδριου. Πρέπει να σας πω ότι με 29 υποθέσεις ζήτησαν την απόρριψη στις 17-18 και εμείς είμαστε μέσα στις δύο θέσεις που το δέχτηκαν ακριβώς για τους λόγους του κατεπίγοντος. Επίσης να πω ότι αν ξεκινήσαμε τη διαδικασία της επίσημης, του επίσημου διαγωνισμού, αμφιβάλλω αν αυτά τα κλίματα που τώρα είναι στο ΚΟΔΟΕ και τα δεσμεύουμε με το κωδικό αυτό, θα υπάρχουν χρόνο και αμφιβάλλω αν όταν θα τελειώσουν οι ανάδοχοι να έχουν μελετηθεί, αν θα υπάρχουν κλίματα να αλλάξουν το έργο. Ένα τελευταίο μόνο και κλείνω, δεν μπορούσαμε μέχρι 13 Μαΐου να κάνουμε τίποτα. Δεν είχαν προϋπολογισμό. Με κωδικό που να είναι εις βάρος του η μελέτη. Και αυτό το κατάλαβε το Ελευθερικό Συνέδριο, δεν το κατάλαβε η Επίτροπος. Βέβαια, πώς θα δημοκρατήσουμε έργο χωρίς να έχουμε κωδικό, δεν με νοιάζει. Θα μπορούσε κάποιος να αγωνίσει. Γιατί δεν κάνουμε τη διαδικασία, λέμε τώρα, σε απευθείας ανάδοση που χρειάζεται σαν τους πηγιών από τότε. Να σας πω το εξής. Στο ΕΣΠΑ και γενικά στις μελέτες, ο καλύτερος τρόπος, όχι ο καλύτερος τρόπος, ο σωστός τρόπος είναι να πάμε το 33-16. Δηλαδή, σύνταξη φακέλων, προκήρυξη μελέτης, προσφορές και μετά από καμιά δεκαετία μήνες, χωρίς ενστάσεις να έχουμε ανάλογο μελέτη. Όχι μελέτη, ανάλογο. Η άλλη διαδικασία, κατατμώντας τις μελέτες στα όρια της απευθείας ανάθεσης, είναι με νόμιμη και αποδεκτή, όμως σε συγκριτικό διαγωνισμό με ένα άλλο έργο, αδυνατή. Ενώ η διαδικασία αυτή είναι διαπραγμάτευση, είναι εξίσου ισχυρή με το 33-16, γιατί με το 33-16 δεν έπρεπε. Άρα θέλω να πω ότι ενώ το κάνουμε πολλά χρόνια, καταθμώντας τις μελέτες, όλα τα φωτογραφικά, όλα τα ψηφιακά, όλα τα μηχανολογικά, στην πραγματικότητα οι μελέτες αυτές σε μια κόντρα δύο έργων είναι αδύνατες. Αυτό να ξέρετε. Αφού θα πηγαίναμε το χώρο, πρέπει να γίνει κανονικά με διαγωνισμό για να είναι σίγουρο.
αυτό θα μπορούσε να είναι είτε με απευθείας ανάπτυξη, είτε με επικοινωνίες της παλαιάς μελέτης, με την ίσο και νέο χώρο μέσα στο επικοινωνίες. Με την ίσο των νέων θέσεων και πάνω στο τμήμα επικοινωνίες, θα μπορούσε κανείς με το πτυχίο της ΑΠΑΤΑΚΙΣ, το 30% να έχει επιλέξει χώρο. Που σημαίνει ότι έχοντας πει ΠΕ, μπορώ να ρίξω το πτυχίο. Θα είναι λιγότερο παρά το χώρο. Όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν έτσι όπως θα έχουν. Υπήρξε το σκεπτικό, το ξέρει ότι και έρθουν μαζί, να έχουν παιδιά κλπ. Υπήρξαν όλα αυτά τα σκεπτικά. Επελέγει να σβήσουμε εντελώς ό,τι είχε γίνει για να μην υπάρχει κανένα σπέρμα αμφισβήτηση σε μια μελέτη που ξεκινάει από την αρχή. Προτείνονται θέσεις, κάποιο στο συμβούλιο άνθρωπο, μπορεί να πει ο καθένα να απογράφει του λόγου ή του βάλα είναι καλό, δηλαδή να είναι εντελώς νέα διαδικασία. Αυτός ήταν ο σκοπός για να μην έχουμε πάλι στηριγμένη μια ολόκληρη διαδικασία σε ομάδες συγκροτημένες κλπ. Να αρχίσουμε πάλι φασαρίες. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν από την αρχή, φαίνεται ότι σε ένα τέλειο, εγώ πιστεύω σε ένα τέλειο, θα έχουν θέση. Τώρα, επελέγει. Και να συμπληρώσω λιγάκι από να το συγγνώμη αυτό. Προσέξτε το λίγο, γιατί θα το θυμηθείτε αυτό. Κάποια στιγμή, πάρτε στο Συμβούλιο θέμα η ακύρωση της θέσης της ΦΠΕΠΣ. Η ακύρωση της υπάρχουσας. Γιατί υπάρχει μια αντίφαση. Εμείς πάμε για καινούργια ΦΠΕΠΣ, αλλά μην είναι ειλικρινή. Προσέξτε αυτή την λεπτομέρεια. Κρατήστε. Κάποια στιγμή θα πάει στο Συμβούλιο ακύρωση της προηγούμενης θέσης. Το επόμενο Συμβούλιο θα έρθει να μελετήσει θα γίνει γιατί και θέμα ακύρωση. Εκείνος ο διαγωνισμός ο διεθνής που θα κάνουμε για όλες τις μέθοδες και δεν υπάρχει ακύρωση. Όχι, πρέπει να το κάνουμε. Είναι άσχημα. 30 Οκτωβρίου. 30 Οκτωβρίου είναι ο διαγωνισμός. 1 Νοεμβρίου. 1 Νοεμβρίου. Κάπου εκεί. Έχουμε κλάσει τα νοεμβρίου. Με μία πρωτοβουλία του Δήμου Κορδίου,
την οποία συμφώνησαν όλοι οι Δήμοι. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το live, συγκροτήθηκε ως πρόταση πέρσι το Φεβρουάριο, κατετέθη το Μάιο, συγγνώμη, ψέμα, συγκροτήθηκε όπως κατετέθη το Σεπτέμβριο του 2010. Εγκρίθηκε, κατετέθη το Σεπτέμβριο του 2010, εγκρίθηκε τον Μάιο, περίπου τον Μάιο του 2011, με χρονική διάρκεια από το Σεπτέμβριο του 2011, την 1η του Σεπτεμβρίου, και για 4 χρόνια. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στις περιοχές ΖΕΠ, δηλαδή στις ζώνες προστασίας περιβάλλοντος, οι οποίες, όπως ξέρετε, αποτελούν το 47% του νησιού σαν έκταση. Εκτός αυτών των περιοχών, έχουμε πια και θαλάσσιες περιοχές να χώρα, οι οποίες, καθιάζουν, κύριε Μαλέξης, ο κύριος Τάσος Μαλέξης, είναι τέλος, Τάσο, σας περιμένω να εξηγήσουμε την εισήγηση. Λοιπόν, καλώ το κύριο Βεσίλη, λάθη Gracias.
έχω συμφωνία, θα μεταφέρει εφόδια στα νησιά που περιβάλλουν το νησί και θα χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο για διάφορες εργασίες του προγράμματος, όπως παρατηρήσεις και διάφορα πράγματα. Στο σκάφος μέσα, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο, όπως είδατε, με διάφορο εξοπλισμό, αν δείτε μέσα στους κωδικούς, θα μπορούν οι ερευνητές του προγράμματος μέσα από λειτουργικές διαδικασίες να καταθέσουν την επιστημονική τους πρόταση και τα προϊόντα. Το σκάφος αυτό θα περιβολεί στις θαλάσσιες περιοχές Natura με μεικτό πλήρωμα στο οποίο θα συμμετέχει μέλος του λειτουργικού σώματος και μέλος του προγράμματος. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα υπάρχει ένα αυτοκίνητο τσιπ χερσαίας περιπολίας για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή θα υπάρχει επιτήρηση συλλογή στοιχείων, μεταφορά εφοδίων και διάφορες άλλοι ρόλοι. Θα υπάρχει ένας εξοπλισμός που αποθάνει κιάλια, ανοιχτός, κάμερες, βιντεοκάμερες. Θα υπάρχει ένα κέντρο ενημέρωσης και επιστοποίησης του κόσμου, των μαθητών και των τουριστών. Θα υπάρχει, όπως είδατε, το site στο οποίο θα αναπτυχθεί όλο το πρόγραμμα και θα προβάλλεται μέσα από αυτό το site. Θα προβάλλεται όλες τις επιστημονικές ανακοινώσεις και έρευνες. Θα γίνει συνέδριο με συμμετοχή των Ευρωπαίων διευθύντων συνέδριο εδώ στην Άνδρο. Θα υπάρχει η έκδοση έντυπου υλικού σε σχέση με τις περιοχές αυτές. Θα κατασκευαστούν φωλιές τεχνητές για τα πουλιά. Θα σας εξηγήσω και με μαλέξεις το σχέδιο αυτό. Θα καλλιεργηθούν κτήματα σε έκταση 40 εκταρίων. Θα καλλιεργηθούν εκτάσεις 40 εκταρίων στις οποίες δεν θα τα φυτά δεν θα θεριστούν αλλά θα μείνουν ως τροφή για τα ζώα και τα πεινά. Και διάφορες άλλες δράσεις στις οποίες μπορείς να περιγράψεις αναλυτικότερα ο κ. Δημαλέξης. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια για να βγάλουμε σε πέρα σε αυτό το πρόγραμμα και για να είμαστε σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό το οποίο με επιβάρει, πρέπει να είμαστε στους χρόνους που ορίζει το πρόγραμμα. Όσον αφορά το υλικό, τα υλικά που πρέπει να βγουν μία και όσον αφορά την όλη διαδικασία του προγράμματος, να είμαστε πάρα πολύ θετικοί και προσεκτικοί. Και γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε τη βοήθεια και του κ. Δημαλέξη, ο οποίος είναι και ένας από τους εταίρους του προγράμματος, και της NCC που είναι η ομάδα του, και του κ. Νίκο Χρυσίνη, ο οποίος είναι διευθυντής του Αιγαίου και Κυκλάδου και έχει εμπειρία από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως επίσης και από τον κ. Αλεξανδρίου, ο οποίος είναι οικονομολόγος στα οικονομικά, για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το πρόγραμμα. Σας λέω ότι ο κίνδυνος που διατρέχουμε με αυτό το πρόγραμμα είναι να χαρακτηριστούμε αναξιόπιστοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος μας. Το πήραμε το πρόγραμμα μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, το πήραμε μέσα από σκληρή τεκμηρίωση. Είναι μόνο δύο λάθη στην Ελλάδα, ένα από αυτά τα δύο είναι αυτό. Μπορεί μέσα στη σημερινή συγκυρία να φέρνετε πολυτέλειες αυτά που κάνει το live, όμως μπορεί να ξέρετε ότι θα δημιουργήσει μια ροή και τουριστικό ρεύμα προς την Άνδρο, σημαντικό, θα δημιουργήσει ένα διεθνές ενδιαφέρον σε σχέση με το περιβάλλον και αν αυτό το πρόγραμμα καταφέρουμε και το κρατήσουμε και μετά,
δηλαδή το διαμερίσουμε, γιατί υπάρχουν και δράσεις του meta-life δράσεων, πραγματικά βάζουμε τις υποθήκες για να μπορούμε αξιόπιστα να λειτουργούμε σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τη συμμετοχή του Δήμου του 25%, θα κάνουμε και ζητάμε από το Συμβούλιο την έκθεσή του αίτηση στο πράσινο ταμείο. Το πράσινο ταμείο είναι ταμείο στο υπεροδέ, στο οποίο μετατίθεται όλα τα χρήματα που αφορούν τα πρόστιμα από οικονομικές παραβάσεις, από τις τακτοποιήσεις των μη υπαίθριων που κάνουμε των υπογείων, από τα πρόστιμα που θα πάνε από τα αυθαίρετα που θα δηλώνουν, υπάρχει ένα σημαντικό ποσό στο οποίο εμείς θα κάνουμε αίτηση για να μπορέσουμε ένα μέρος της υποχρέωσής μας να την πάρουμε από εκεί και υπάρχει βεβαίως και η θέση, η άποψη του Ιδρύματος των Άσι που έχει δηλώσει συμμετοχή για να στηρίξει με 210.000 ευρώ το πρόγραμμα αυτό. Εκτιμούμε λοιπόν ότι θα υπάρξει ελάχιστη ή ως μηδενική συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα αυτό από ίδιους χώρους. Ταυτόχρονα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι σε αυτό το πρόγραμμα μέσα το προσωπικό του Δήμου θα απασχοληθεί για το πρόγραμμα και αυτό θα συνυπολογίζεται ως συμμετοχή ο μισθός του ή άλλες δράσεις. Ακόμα να σας πω το εξής, και δεν το ξέρει κανένας αυτό. Θα κάνουμε αίτηση και στο Ίδρυμα Λεβέντη για συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, για στήριξη οικονομική του πρόγραμμα αυτό. Άρα δηλαδή μπορούμε να έχουμε τους πόρους για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε μέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα τώρα λοιπόν, επειδή ο κύριος Μαλέξης έχει φέρει σε μέρα πολλά προγράμματα, ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορυθμολογικής Εταιρείας πολλά χρόνια, θα ήθελα να μας πει δύο λόγια για το πρόγραμμα και εσείς αν έχετε απορίες. Συνεργείο της Ιαπωνικής Τηλεόρασης και κάνει ντοκιμαντέρ για αυτό το είδος.
Το λέω για να, για να αντιληφθούμε λίγο ότι πέρα από τα θέματα, ας πούμε, αριστοκονικά και θέματα προστασίας, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα μπορεί να συμβάλλει και σε αυτό που λέμε τοπική ανάπτυξη, που λέμε η φορική ανάπτυξη. Αν αυτό το ντοκιμαντέρ, όταν μάλλον προβληθεί στην Ιαπωνία, θα το δουν κάποια εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θα δουν και το Μπαρμπάκι, αλλά θα δουν και την Άνδρο. Έχει σημασία να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες, τέτοιες δραστηριότητες που προβάλλουν την βιοποικιλότητα της χώρας μας με έναν τρόπο θετικό. Όχι δηλαδή να βγαίνουμε στα μέσα ενημέρωσης διεθνώς για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά ή τα φυτά ή δεν ξέρω τι, οι αρκούδες της Ελλάδας, αλλά με έναν θετικό τρόπο. Για το Μπαρμπάκι είμαστε πιο σημαντικοί στον κόσμο και μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε με κάποιον τρόπο. Οι δράσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Εντάξει, εγώ είμαι βιολόγος και οι ορνηθολογικοί είναι άνθρωποι που ασχολούνται και αγαπάνε τα πουλιά. Αλλά το πρόγραμμα δεν είναι φτιαγμένο μόνο για να προστατεύει τα πουλιά. Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο για να δώσει μια αναπτυξιακή διέξοδο σε αυτό που λέγεται διαχείριση μιας περιοχής Natura, μιας ζώνης ειδικής προστασίας. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να δείξουμε, να το δει και ο πληθυσμός της Άνδρου, να το δουν όμως και οι επισκέπτες της, και γενικά οι κάτοικοι της Ελλάδας, μαθητές, αλλά και μεγαλύτεροι, ότι μπορεί με έναν τρόπο βιώσιμο να προστατευτεί μια περιοχή και ταυτόχρονα οι χρήστες της περιοχής να είναι και ευχαριστημένοι. Να μην βιώνουν μια σειρά από περιορισμούς επειδή η περιοχή προστατεύεται, αλλά να βιώνουν και τα θετικά μιας τέτοιας ενέργειας. Και αυτό θα το επιδιώξουμε και μέσα από τις μελέτες που θα γίνουν για να αναγνωριστούν οι βασικοί στόχοι της προστασίας αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, οι οποίες μελέτες θα ενσωματώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό διαδικασίες διαβούλευσης, δηλαδή δεν θα γίνουν εγκρυπτό, θα γίνουν φανερά και θα ζητήσουν τη συμμετοχή των χρηστών και των φορέων της περιοχής, ώστε να διαμορφωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μέσα από το σχήμα με το οποίο θα επιδιώξουμε να γίνεται η διαχείριση αυτής της περιοχής, ξέρουμε μέχρι τώρα ότι στα θέματα προστασίας περιοχών ή προστασίας του φυσικού πλούτου αλλού μπαίνουν ζητήματα αρμοδιοτήτων. Στο θαλάσσιο χώρο έχει αρμοδιότητα το λιμενικό, στο χερσαίο χώρο μπορεί να έχει αρμοδιότητα το δασαρχείο, αλλού να έχει αρμοδιότητα η αστυνομία. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που εμπλέκονται τέλος πάντων για να πω σε τέτοια θέματα. Αυτό που έχουμε βάλει μέσα στην πρόταση και έχουμε προτείνει και ελπίζουμε να μπορέσουμε και το καλό να το υλοποιήσουμε, είναι για τα ζητήματα αυτά να ακολουθήσουμε μια θετική προσέγγιση, να φτιάξουμε μια επιτροπή υπό την αιγίδα του Δήμου, η οποία θα ενσωματώνει, θα έχει ως μέλη της αντιπροσώπους διαφόρων φορέων που εμπλέκονται σε ζητήματα διαχείρισης, έτσι ώστε να λειτουργεί συντονιστικά για τα θέματα που θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια να γίνουν σχετικά με τη διαχείριση του χώρου. Θέλω να πω, προφανώς πρέπει να έχει εκπρόσωπο από το δασαρχείο για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόσκληση ή με τη θύρα. Αλλά καλό είναι να έχει και εκπροσώπους που τα σχετίζονται με τα θέματα δόμησης. Υπάρχουν πολλά και διάφορα ζητήματα που άφονται της διαχείρισης μιας περιοχής και όσο πιο πολύ οι ενέργειες που γίνονται να πάρουν υπόψη και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών αλλά και τις προσδοκίες των φορέων που εμπλέκονται, τόσο καλύτερα να είναι το αποτέλεσμα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να γίνει. Θα υπάρχουν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη φύλαξη και επιτήρηση της περιοχής, αλλά αυτό θα είναι μια πλευρά της διαδικασίας. Η άλλη πλευρά θα είναι η θετική προσέγγιση. Επίσης, θα γίνονται μια σειρά από εξειδικευμένες δράσεις για τα είδη τα συγκεκριμένα, δηλαδή τα τρία από τα τέσσερα είδη φωλιάζουν σε νησίδες. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί που φωλιάζουν συχνά είναι οι αρρωδαίοι. Είναι ένα είδος, ένα μικρό θηλαστικό ρόλο, το ξέρουμε, το οποίο έχει φτάσει εκεί από το ξέρουμε είναι ότι έχει έρθει εκεί από τον άνθρωπο. Δεν υπήρχε πριν οι άνθρωποι τους φέρουν στον χώρο του Αιγαίου. Επομένως, είναι ένας θηρευτής για τα αυγά και τα μικρά των πουλιών, στον οποίο δεν έχουν προσαρμοστεί αυτή τη δουλειά. Όταν υπάρχουν αρρωδαίοι σε μια νησίδα που φωλιάζουν θαλασσοπούλια ή βαρβάκια, συνήθως προκαλούν ζημιά της τάξης του 20-30-40% των αρχών και των νεοσών. Σε όλο τον κόσμο έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις για τον έλεγχο τέτοιου τύπου θηρευτών, με πολύ καλά αποτελέσματα στην
στοιχεία αναπαραγωγής των αγροτικών. Τέτοιες παρεμβάσεις έχει κάνει και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια μέσα από προγράμματα live στο Εθνικό Πάρκο των Σποράδων και σε άλλα νησιά. Και παρόμοια προσέγγιση θα ακολουθήσουμε και εδώ. Το καινούργιο που θα γίνει εδώ στην Άνδρο σε σχέση με άλλα προγράμματα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε το ύπο δίπλα μας, εγκαταλειμμένες πεζούλες, εγκαταλειμμένες αντιπαθμίδες, με καλλιέργειες δημητριακών ή σανοδοτικών φυτών που θα τις αφήσουμε εκεί για την άγρια ζωή, δηλαδή για πέτυχες, για λαμπούς, που δεν έχουν άμεση σχέση με τα τέσσερα είδη που μας ενδιαφέρουν, θα αποτελούν όμως τροφή για κάποια από αυτά. Επομένως, θεωρούμε ότι ενισχύοντας τέτοια είδη, ουσιαστικά ενισχύουμε και τέτοια τα δουλειά. Και για να μπορούμε να βάλουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με παραδοσιακές κρίσεις, πέρα από τις ίδιες συναδελφίες, είπαμε ότι θα κάνουμε και μια αναβίωση, ανακαίνιση κάποιων περιστερών, που είναι μια επίσης παραδοσιακή δραστηριότητα, σχετίζεται και αυτή με την τροφή των πουλιών. Ένα ποσοστό της τάξης του 20-25% του προγράμματος είναι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ντοκιμαντέρ για τον τόπο και φάκελο υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα σχολεία και μια σειρά από ημερίδες, από συναντήσεις εργασίας, από δραστηριότητες για να ενημερωθεί ο κόσμος και στην Άνδρο αλλά και ευρύτερα στη χώρα σε σχέση με το πρόγραμμα. Συνεχίζει να δεις αυτό είναι το πρόγραμμα. Αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, στη διάθεσή σας. Το πρόγραμμα, εκτός από παρατήρηση που σας έχει ενημέρωση από ό,τι κατάλαβα, περιλαμβάνει και δράση αποκατάστασης περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί από την ανθρώπινη παρέμβαση. Ναι, και καλή παρατήρηση, γιατί και εγώ ξέχασα να το αναφέρω. Ναι. Στην προσπάθεια που θα κάνουμε, είπαμε ότι η επιδίωξη μας είναι να κάνουμε ό,τι όσο γίνεται κάτι πιο ολοκληρωμένο. Να μην στοχεύσουμε αποκλειστικά στα πουλιά, γιατί τα πουλιά δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε μία παρέμβαση που αφορά στους υδροτόπους της Άνδρου, η οποία ελπίζω ότι θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έχω κάνει μέχρι τώρα ήχο συμμετάσχει στη σύνταξη πάνω από 20 προτάσεις online. Είναι η πρώτη φορά που βάζουμε κάτι τόσο φιλόδοξο σε σχέση με υδροτόπους. Έχουμε ένα ποσό, νομίζω, της τάξης των 150.000 ευρώ για παρεμβάσεις που θα γίνουν στους παράκτητους υδροτόπους της Άνδρου. Δεν θα είναι παρεμβάσεις παραλληλικού χαρακτήρα. Τα προγράμματα Life επιτρέπουν μέσα πάρα πολλές δράσεις. Η κάθε δράση έχει ένα σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό. Είναι κυρίως για να δείξει το καλό που μπορεί να γίνει από την παρέμβαση, όχι για να κάνει την παρέμβαση σε πλήρη κλίμακα. Εδώ λοιπόν, με τα χρήματα που έχουμε για τους υδροτόπους της Άνδρου, είναι πιθανό ότι θα μπορούμε πέρα από μια απλή οριοθέτηση να δείξουμε και κάποια πολύ θετικά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Ένα στόχο, ας πούμε, είναι να μπορούμε σε κάποιους από αυτούς να κρατάμε γλυκό νερό όσο γίνεται πιο αργά μέσα στο καλοκαίρι. Να είναι διαθέσιμο δηλαδή και για τα πουλιά αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα και μέσα στην ξηρή περίοδο του χρόνου. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα μπορεί αυτό και θα το καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε με πολύ μικρή οικονομική δαπάνη, για ποιο λόγο να μην επαναληφθεί αργότερα μέσα από άλλα προγράμματα ή μέσα από απλές παρεμβάσεις που να κάνει και ο ίδιος ο Δήμος. Ή ομάδες κατοίκων, οι φορείς του νησιού. Να προσθέσω κάτι. Ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη του προγράμματος, κύριε Μαλέξη. Ξέρετε ότι οριοθετήθηκε η περιοχή ΖΕΠ στην Άνδρο, ξέρετε ότι. Η περιοχή ΖΕΠ είναι όλο το παθί. Από τον κάτω και πάνω από τον κάτω. Είναι οι περιοχές. Καλά, είναι η κεντρική Ανδρά και οι περιοχές που έχουν ένα κομμάτι χερσαίου που περιλαμβάνει όλες τις ανατολικές ακτές της Άνδρου μέχρι και τον Καβανό. Και ένα μίλι με στάλασσα, έτσι εδώ. Ένα μίλι με. Εγώ έχω ένα χάρτη εδώ από την πρόταση, αλλά δεν ήξερα. Ας σου πω το εξής. Ρωτάει ο κόσμος, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ΖΕ. Εμείς μπορούμε να πιέσουμε το βράδυ στην Αγγλία. Μπορούμε να τα πουλάμε. Μπορούμε να χτίζουμε. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό οριοθετεί δεν το ξέρει κανένας. Έτσι. Κανένας δεν το ξέρει. Ούτε οριοθετεί η Δήμη, ούτε κανένας. Λέω λοιπόν ότι μέσα από τη μελέτη που θα εκπονηθεί από τους επιστήμονες και
και τα διαχειριστικά σχέδια και μέσα από το διάλογο που θα γίνει με τον κόσμο θα ξεκαθαρίσουν και τις δραστηριότητες που θα έχουν στις περιοχές αυτές και να φύγει κάθε ασάρτεια που μπορεί να δημιουργηθεί. Και επίσης να προλάβουμε τυχόν παρεμβάσεις κεντρικές, το ΚΟΔΕ, εις βάρος συνήθως του νησιού, σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή αυτή η ζωή της άνθρωπου που πρόκειται να έρθει, που την περιμένουμε εκείνη προς την παραφή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία την γνώριζε τη στον 1900 και τα μήτρα, θα είχε αποφευθεί αν είχαμε δικό μας προτάσιο. Με την ίδια λογική η καταναλογία λέει ότι από τη στιγμή που θα έχουμε μελέτες, οι οποίες μπορεί να μετατραπούν σε να γίνει νόμος, δηλαδή διαχειριστικό σχέδιο, ουσιαστικά μέσα από το πρόγραμμα καιρών για τις μελέτες πρέπει να κάνουμε μόνοι. Γιατί εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις μέσα στη ΣΕ πρέπει να κάνουμε μελέτες. Ουσιαστικά το πρόγραμμα της ΣΕΑΡΙΣ είναι ένα παραπάνω όφελος για την κοινωνία του νησιού. Πρακτικό μελέτες πληρωμένες από το πρόγραμμα για τις περιοχές της. Ο ποταμός θα αποτείνει στη ζώνη ΖΕΡ. Όχι. Δεν είναι. Μπορώ να σου πω το βασικό, το βάλω στο κύριο Βεσίλη. Το σκύριο κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το σκάφος το οποίο θα αγοραστεί και είπατε να μην ξέρω το πόσο θα το βάλω. Θα χρησιμοποιηθεί όσο διαρκεί το πρόγραμμα αυτό στα 4 χρόνια. Μετά τι θα γίνει το σκάφος. Μπορούμε να το εκποιήσουμε. Αυτός ήταν με πολλές χαμηλές τάσεις ρεύμα, που είναι
εδώ είναι το κομμάτι τη Είναι ένα λεπτό συστατάκι, το οποίο δεν είναι από την αρχή στα σε κίνδυνο. Το μόνο που κάνει είναι ότι όταν αποκλεισιάζει ένα ζώο, ο άνθρωπο κάνει ένα τσίκ και το τρομάζει. Και έτσι φέρνει αυτοί οι φράχτε, αυτά τα σύρματα εδώ στην πτώση, μπορούν να λειτουργούν και με φωτοβολταϊκό. Δηλαδή με ενεργειακά αυτόνομα και μπορεί να τα βάλει και στην κορυφή ενό βουνού, δεν χρειάζεται να έχει σύνδεση με ρεύμα. Και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αποτρέποντα την είσοδο των κατσικιών, κυρίω του προβάτων. Με πρόβατα έχει δοκιμαστεί στην πορεία εδώ, με κατσίκια. Οι οποίες όμως δεν ήταν αυθαίρετα εκλεγμένες, ο Δήμος για τις περιοχές αυτές θα συνάψει συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή θα είναι εθελοντικά. Ο ιδιοκτήτης θα πει: Ναι, εγώ θέλω να διαθέσω το. Α, εθελοντικά. Ναι, δεν πρόκειται να πάει κάποιος και να πει: Α, σε εκείνο το βουνό. Το θέλω. Στο αντικείμενο του Βάρη, υπάρχει κι άλλο ότι όλα τα βουνά δεν έχουν δρόμο. Υπάρχει η δασοπυρόσβεση. Το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί να επιλεκτικά να ασχοληθεί και να προβάλλει και να δείξει καλές πρακτικές σε κάποια ζητήματα. Δεν μπορεί όμως να ασχοληθεί ούτε να λύσει τα πάντα. Στο ιδανικό θα ήταν να κινητοποιήσει οι υγιείς δυνάμεις του τόπου για να γίνουν κάποια πράγματα καλά. Να το δούμε καλή σαν ευκαιρία. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είμαστε τυχεροί και ικανοί για να αποτύχουμε τα πάντα όλα όσα λέμε ότι θα καταφέρουμε. Γιατί συγκεκριμένα η άλλη είναι ένα λάθο. Κύριε Βασίλη, συγγνώμη, δεν μπορείτε να μπείτε στη συζήτηση. Και καθώ θα έρθει στο τραπέζι, συγγνώμη. Εντάξει, στο αντίμενο του τουλάχιστον. Θα μπορούσε να ενταχθεί κάτι άλλο, όπως η ανάπτυξη σπηλαίων. Στις διαχειριστικές μελέτες που θα γίνουν, εάν θεωρήσουμε ότι είναι σημαντικά στοιχεία του τόπου, και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε κάποια σχέση με τα 4 ή 2, αλλά μπορούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα, δηλαδή να αναγνωρίσουμε τις θέσεις τους και να βάλουμε ίσως και κάποιες κατευθύνσεις διαχειριστικές. Οπότε κάπως να τα κατοχυρώσουμε. Γιατί οι μελέτες αυτές, εφόσον εγκριθούν αυτοεπικά, θα έχουν ισχύ επίσημο εγγράφη του κράτους. Επομένως, ναι, αν εκεί μέσα έχουμε αναγνωρίσει τα σημαντικά σπηλαία, είναι κάτι το οποίο θα είναι θετικό για τη μελλοντική προστασία τους. Κύριε Ιωσήνη, να μας πει κάτι. Εμείς έχουμε ουσιαστικά τον κύριο Αλεξανδρή τον άχαρο ρόλο να ουσιαστικά να βλέπουμε και να προβλέπουμε μάλλον ότι αυτό που απαιτεί το πρόγραμμα διαχειριστικά θα είναι εντάξει. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε στην υλοποίησή του, άλλωστε δεν έχουμε και τις γνώσεις που έχει ο κύριος Δημαρέξης. Εμείς όμως έχουμε φορτιστεί τουλάχιστον από την πρώτη συζήτηση που κάνουμε με τον κύριο Δήμαρχο να σιγουρεύουμε ότι ό,τι φύγει και πάει στον Επίτροπο, στην Επίτροπο, ό,τι φύγει προσέρευτο είτε πριν είτε μετά το πέρας του προγράμματος θα έχει φύγει σαν δαπάνηρο με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα μας ζητηθεί πίσω και θα είναι σίγουρο. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα αναλάβουμε εμείς. Όσο άκαμε και ακούγεται. Θα ήθελα να πω κύριε Δήμαρχε, να μην πω κάτι άλλο τώρα, γιατί ο Δημήτρης μου είπε ότι είχατε μπει στη διαδικασία και συζητάγατε τους προϋπολογισμούς. Αφού λοιπόν σας αναλύσει μέρος από αυτές τις δράσεις και πώς θα πληρωθούν, τι είναι αυτές οι επιλέξεις με τα πάντα που ζητάει το πρόγραμμα, μετά τη διάθεσή σας. Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα αν χρειαστούν να χρησιμοποιηθεί για μια μεταφορά τραυματία, γιατί είναι ακροστική, δεν είναι. Και υπάρχει η πρόκληση στον εξοπλισμό του. Το σκάφος είναι
χρησιμοποιηθεί με τέτοιον ρόλο και το ΣΑΚΣ θα το χειρίζεται ένας πολύ έμπειρος καπιταλιστής. Δηλαδή, θα μπορούσε να δηλαδή, από ποιο θα πρέπει να πάρει έπαιξη αυτό για να το χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το διαχειριστικό κομμάτι, αν το ρωτάμε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο και να πληρωθεί μέσα από το πρόγραμμα, όχι. Αντί να το συζητάτε εκτός δημοτικού συμβουλίου και έξω από πέρα. Εάν πάμε μια δαπάνη και πούμε ότι έφυγε ο Νίκος ο Χρυσίνης για να πάει στη Σύρο, στο Χωδική και αυτό είναι αυτό το πετρέλαιο και ελάτε να μας το δω. Όχι. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι θέμα συζήτηση στο τραπέζι που λέει το πρώτο πρόγραμμα. Τώρα τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Η δαπάνη λοιπόν αυτή που εμείς θα πρέπει να πούμε ναι, να πάει σε σύντομο και να πούμε ναι, θα αφορά τη μεταφορά που λιώνει. Τώρα αν έχει ένα πορείο μέσα και πάει ο Λευτέρης στη Σύρο, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Την άδεια να ζητήσει από το Δήμο. Την άδεια να ζητήσει από το Δήμο. Το σκάφος είναι κάτω από την απόλυτη διοίκηση του Δήμου. Λοιπόν, θέλω να πω τον κύριο Αλεξανδρέ να μας πει τι είναι το άμεσο που μπορεί να κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε εν τέλει χρόνο. Από τα διαχειριστικά, από τα δίκαια. Τα άμεσα δράσεις. Και ο κύριος δεν αλέξα την άμεσα κύριος. Λοιπόν, τώρα αν υπάρχει κάποια ερώτηση στα επιμέρους, στους επιμέρους πολιτικούς, για να μην
καθορίζεται. Εννοώ δηλαδή το αντικείμενο, ξέρετε εγώ, προβλήθηκε εξοπλισμού μηχανής όρασης, ας πούμε. Ποιος έχει προβλέψει αυτό αυτά τα... Αυτό είναι στο συμφωνητικό που έχει υπογράψει ο συλλογιστής του φορέας του Νομίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δημοσιογικός μας. Ναι. Είναι στοιχεία το υπεριέλθες στην πρόταση που υποβλήθηκε και συμβασιοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο, γύρω στις 100 σελίδες, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου, είναι στα αγγλικά, νομίζω έχουν μεταφράσει και στα ελληνικά. Και όποιος θέλει, έτσι δεν θα μπορούσαμε να το γυράσουμε, γιατί είστε πάρα πολύ. Όποιος θέλει μπορεί να το πάρει και να ρίξει μια ματιά. Έχει περιγράφει τα ελληνικά τι θα γίνει, πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο, ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει και το προβλήμα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν. Τόσο από αυτά εδώ. Δηλαδή πριν ας πούμε είπε ο Άρης μια ερώτηση για κάποιους χώρους οι οποίοι κάποιοι από το περιβάλλον όπου ο άνθρωπος θα έχει καταστρέψει. Μια ερώτηση στα σπήλαια. Κάποιος άνθρωπος ή κάτι άλλο. Αυτά προβλέπονται μέσα στο προστατικό αυτό του life και διαλέγει ο Δήμος τι θέλει. Πώς ακριβώς θα δηλαδή, αυτά τα 20 πράγματα για να χρηματοδοτηθούν και όχι κάποια άλλα ας πούμε. Δηλαδή βάζεις κάποιους στόχους και μετά φροντίζεις να επιλέξεις δράσεις οι οποίες θα σου επιτρέψουν να πετύχεις τους στόχους αυτούς. Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ετοιμάσαμε την πρόταση, η οποία έχει γύρω στις 30 δράσεις και για κάθε μία από αυτές τις δράσεις πρέπει να κάνουμε ένα χωριστό προϋπολογισμό. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από κατηγορίες να πάνε. Σε αυτά όλα μπορείτε να δείτε. Η πρόταση είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, αυτό είναι συγκεκριμένο το να προβλέψαμε όταν κάναμε την πρόταση. Και αυτό εγκρίθηκε. Κάποιοι μα το κόψανε, δεν ξέρω τι θα πει. Για του στόχου όμω, το να μπορέσουμε να εντάξουμε και κάποια επιπλέον πράγματα τα οποία θα κάνουν καλό στην περιοχή, όπω είναι αυτό που είπαμε για τα σπηλαία, ή άμα βρούμε ότι κάτι παραπάνω πρέπει να γίνει στου υγροτόπου, αυτό προφανώ μπορούμε να το κάνουμε, ιδίω αν δεν προσθέτει κάποια εξτρά επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Γιατί ο προϋπολογισμός ο εγκεκριμένος είναι στάνταρ. Δεν μας δίνουν ούτε ένα ευρώ πάνω από αυτά που έχουν εξ αρχής εκκρίνει. Αν εμείς μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με τέτοια χρήματα, θα μας πούν και μπράβο. Αυτό είναι. Δηλαδή μπορούμε να εντάξουμε και κάποια ακόμη πράγματα, φτάνει να μην δημιουργήσουν εξτρά επιβάρυνση. Μου ανέφερε ο κ. Κρυσίδης κάτι που ξέχασα να πω νωρίτερα. Είπαμε ότι είναι ένα πρόγραμμα αυτοκίνητη προστασία κυρίως 4 πουλιών. Ξέρουμε ότι ένα ζήτημα που προκύπτει συχνά σε σχέση με τα πουλιά σχετίζεται με το κυνήγι. Δεν έχουμε καμιά πρόθεση ούτε κάποιον λόγο να κάνουμε κάτι που θα επηρεάσει αυτή τη στιγμή τη θύρα όπως γίνεται στην Άνδρα. Αν στην πορεία από τις μελέτες που γίνουν, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη των κυριαρχικών συλλόγων, δούμε ότι χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα που θα είναι για το καλό και τη φύση. Αλλά και τις δραστηριότητάς τους, αυτά θα γίνουν σε συνεργασία μαζί τους. Δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποια πρόθεση που να λέει να έχουμε εδώ την ευκαιρία να κόψουμε το κυνήγι στη μισή άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος. Και το άλλο που ξέχασα είναι ότι... Δεν το αποκλείεται όμως. Όχι, αυτό δεν αποκλείεται σε καμία περιοχή της χώρας. Δεν έχει να κάνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν έχει τέτοιο διάστημα. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι στο πλαίσιο των δράσεων θα γίνει και ένας σταθμός πρώτων βοηθειών για άγρια ζώα στο νησί σε συνεργασία με την Άνιμα, που είναι ένα από τα κέντρα περίπτωσης άγρια ζωής στην Αθήνα. Θα πούνε δηλαδή κάποιος παιδί, θα εκπαιδευτούν κάποιοι άνθρωποι προσωπικά, ώστε όταν υπάρχουν τραυματισμένα, δηλαδή μπορούν να γίνουν καλά εδώ οι τόποι, να μην τα στέλνουν στην Αθήνα. Να γίνονται εδώ και να ασχολούνται. Είναι 26 γραμμή, δεν άκουσα. Εγραφικός 10.000. Δεν έχω τα πρόβλημα. Γιατί έχουμε κι άλλοι και δεν πάνε να το συνομιλήσουμε. Γιατί έχει αυτοκίνητο και δεν έχει τραχτέρ. Έχει τραχτέρ.
επηρεάσει. Είναι αυτά τα οποία πρέπει προκλητικά να κάνουμε τώρα για να ξεκινήσουμε χρόνο. Μάλιστα. Τελειώσα. Συμφωνείτε, συμφωνείτε, συμφωνείτε. Δεν ήταν τώρα. Γιατί ρωτήσαμε τα τέτοια διαφορετικά. Μα ήταν για να ενημερώσω για να μην ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν το ακούσουμε, δεν καταλαβαίνω. Είναι ακόμα ένα 300. Είναι 300.000. Αυτά είναι ακόμα ένα 300. Έτσι δεν είναι. Το όρο 300. Δεν είναι. Δηλαδή, εμένα είναι 500.000 στο πρόγραμμα αυτό, τι κάνω λάθος. Είναι όλα τα λεφτά εδώ. Το 40%. Το 40%. Άρα τα άλλα χρήματα δεν ξέρω ακόμα που θα πάνε. Τι ξέρω, είναι για την ιδιαίτερη δουλειά. Να μην το ρωτήσουμε γιατί για αυτό. Τα υπόλοιπα είναι για την υλοποίηση του προγράμματος στο 40%. Τα υπόλοιπα χρήματα που θα πάνε. Είναι για την ιδιαίτερη δουλειά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έρχεστε σήμερα και μας έρθει σε μια περίοδο που κοιμόμαστε και αγωνιάμε αν την επόμενη μέρα θα είναι έτσι όπως την προηγούμενη. Μας φέρνετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα κοστίσει συνολικά στα 4 χρόνια 1.800 περίπου. Το 25% πρέπει να μπει από το Δήμο της Άμβλου. Μιλάμε για ένα ποσό 450.000 ευρώ για 4 χρόνια. Και ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να προστατεύσουμε αυτά τα 4 είδη πτηνών. Μπορείτε να μας πείτε με ποιους τρόπους και αν έχετε προβλέψει αυτά τα 4 χρόνια τα θετικά, τα ωφέλη που θα έχουν οι κάτοικοι της Άμβλου. Ποια θα είναι τα ωφέλη? Εκτός την προστασία των πτηνών, θα υπάρχει όφελος, θα μπορέσουν να προσβέσει η κοινωνία της Άμβλου τα 450.000, θα μπορέσουν να βγουν κάποια χρήματα στην τσέπη του επαγγελματία που αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα, του συνταξιούχου, του υπαλλήλου. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτό μπορεί να προβλεφθεί. Στη διαδικασία μια παράκληση δεν αφορά η ερώτηση τους κυρίους που παρουσιάζουν τον χώρο να συμμετέχουν και κάνουν αυτή τη διαδικασία. Αφορά μια πολιτική διάσταση του ζητήματος, ποιο είναι το όφελος αυτή τη στιγμή. Όταν προηγούμενα δηλαδή συζητούσαμε ότι δεν υπάρχουν 200.000 για την μεταφορά μαθητών, θα ξοδευτούν 1.800 για αυτή τη δουλειά. Κουτάκι δεν είναι έτσι. Στους εισηγητές του θέματος. Δύο λεφτά. Οι εισηγητές, συγγνώμη, διαδικαστικά μιλάω. Οι εισηγητές του θέματος έχουν ενταλθεί και έχουν υπογράψει μια σύμβαση με το Δήμο να εκτελέσουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σαφές. Μιλάει για την περιβαλλοντική προστασία κάποιων περιοχών, για τα πουλιά, για όλα αυτά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μετά μέσω του site, του ντοκιμαντέρ και όποιων άλλων στοιχείων για την προβολή του νησιού προς τα έξω ως προορισμού περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Ως προορισμού που σέβεται το περιβάλλον, που έχει κάνει περιβαλλοντικές δράσεις. Δεν έχουν άλλο λόγο. Το υπόλοιπο ζήτημα σου αναφέρεται στην πολιτική διάσταση του ζητήματος. Αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό ή έρχεται σε αντιπαράθεση με κάτι άλλο? Δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ετήθηκε ο Δήμος, μπήκε. Για όσους παλιούς έχουν εκτελέσει live στην Άντρο, με συμμετοχή του Δήμου. Κυριάκος συμμετείχε, ο Δήμος Άντρος συμμετείχε, τότε ο Δήμος Κορδίου είχε αποχωρήσει, εκτελέστηκε το πρόγραμμα, παρέμεινε ένα σχολείο στα Λάμια, ο δρόμος κάτω κλπ. Στην ίδια λογική του live. Όμως δεν μπαίνει σε καμιά περίπτωση σε αντιπαράθεση με το αν αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη. Πράγματι, μπορεί σε δύο μήνες να πετύχουν. Και το τραγικό θα είναι να εκτελείται το πρόγραμμα, αλλά γιατί είναι ευρωπαϊκά λεφτά και θα έχουμε το χέρι.
τι να κάνουμε παλιά, γιατί το πλαίσιο το πλαίσιο. Ψωλετάκι. Δεν έχουμε αγεπνοήσει. Το Δήμο δεν είναι μόνο που μέσα. Όχι, συγγνώμη. Νομίζω ότι επιλεκτικά ακούμε. Πιστεύω ότι από αυτή την ιστορία, όχι. 200.000 είναι το πρόγραμμα στο πρόγραμμα του Ωνάσιον, το ίδρυμα Ωνάσιον. Ζητάμε χρήματα από την από τον Εφέτη. Στο τέλος θα βγάλουμε από αυτή την ιστορία. Ο Δήμος θα τα βάλει τα αυτή. Και αν βάλει, θα είναι και εδώ για όσους παλιούς ξαναλέω θυμούνται, η αποτίμηση σε ώρες εργασίας του προσωπικού του Δήμου, η οποία θεωρείται συμμετοχή. Που έτσι τελειώνει. Τεχνική υπηρεσία από τα στρατέγια, συγκροτητή κλπ. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα αναρωτήσετε αυτή. Κύριε Θεολόγου, έχουμε κάνει μαζί τα προηγούμενα. Το θυμάσαι πολλά. Ποια είναι η δική σου εμπειρία και η δική σου άποψη τώρα για το πρόγραμμα με like τη εκπομπή εκεί. Για το τότε πρόγραμμα, για μαζί ήταν. Θέλαμε να το καταλήξουμε, θέλαμε να το πληρώσουμε μετά. Είναι δύο λεφτά. Θέλαμε, επιθυμούσαμε, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε γιατί δεν θα είχαμε μετά καμία δυνατότητα τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού. Είναι θετική η άποψη που είχαμε τότε live. Διαμαντή, το live, άκουσε, δεν μπαίνει συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες. Μα το πείτε, παρόλο το ίδιο τέλος. Και το ίδιο τέλος από το προηγούμενο live. Εδώ ένα επίπεδο ήταν το ζήτημα της ενημέρωσης σε σχέση με το live. Νομίζω ότι πήραμε. Και μπράβο να δώσω πιο πλατεία και όσο δεν τα ακούμε. Δεν ψηφίζουμε για το live. Τώρα καταλάβουμε. Ψηφίζουμε γιατί αναμόρφωση των προϋπολογισμού για την ένταξη των ποσών μέσα. Έτσι, αυτό ψηφίζουμε. Η ενημέρωση για το live είναι άλλο, είναι έπρεπε να γίνει και ακριβώς να έχει ξαναεισαχθεί. Εγώ νομίζω ότι έχω ξαναεισάγει το έργο σε όλους τους. Και δεύτερο, έτσι, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα όσον αφορά το τι θα πάρουμε από τον Άρη, είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μου θα είναι θετικό. Πρέπει να είμαστε ακόμα και με στην κρίση ένας προορισμός εξειδικευμένος και είμαστε περιβαλλοντικά σπουδαίος. Και στο τέλος, το ισοζύγιο θα είναι θετικό. Και εκτιμώ με βάση προσπάθειες που έχουμε κάνει τον καιρό ότι θα χρειαστεί ο Δήμος να βάλει την πιέρα αυτή. Και σας το λέω με πολύ σιγουριά αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω καλύτερα από καθένα σας αν ο Δήμος έχει λεφτά για να βάλει. Λοιπόν, μην πέσουν σε τέτοια θέματα. Άρα, το ερώτημα που έχει στο Συμβούλιο είναι αν ψηφίζουμε την αναμόρφωση και την ένταξη στους κωδικούς του προϋπολογισμού αυτών των χρημάτων, η οποία είναι η προκαταβολή του ΛΑΙΦ, η προκαταβολή του ΛΑΙΦ, τα χρήματα τα επόμενα, εφόσον τα φοροποιήσουμε όταν έρθουν μετά τα report που θα κάνουμε πάνω, έτσι. Και η υπόλοιπη αναμόρφωση, για να τελειώσουμε και το Συμβούλιο, που είναι το δεύτερο, η δεύτερη σελίδα. Λοιπόν, για τον πρώτο, κύριε Αφού, θα τελειώσουμε σιγά. Άλλο, και να μην παίρνουμε τώρα ένα καλύτερο τόπο.
και μετά. Εγώ συμφωνώ με τη μόνη ένσταση ότι η ζώνη δικής προστασίας μπορεί να επιφέρει περιορισμού στην ανάπτυξη. Και ξέρουμε τι σημαίνει η εξέλιξη, η νατούρα, η ζώνη προστασία. Έχουμε και εμείς ευαισθησία για το περιβάλλον, αλλά δεν θέλουμε απ' την άλλη να υπάρχουν περιορισμοί και του να είναι τεράστιες εκτάσεις στο νησί, στο διαφορετικό θα αλλάξει είτε αυτή είναι τοξική, είτε είναι αγροτική, είτε σημαίνει περιορισμού δόμηση και μετάλληση. Η ένσταση με μένα αυτή είναι η πρώτη. Έχω ιδιαίτερε ευαισθησίε για το περιβάλλον, δεν το λέω. Ανδρέα, ψηφίζουμε γιατί για την αναπόφευση. Ναι, αλλά αν αποδεχτώ την χρηματοδότηση του προγράμματο Live, θα αποδεχτώ και το πρόγραμμα. Ναι, μα αποδεχτεί την. Συγγνώμη, αποδεχτεί το χρηματοδότηση, δεν έχω αποδεχτεί. Εδώ και δεν ξέρω πώ ψηφίζω. Συμφωνώ για την αναμόρφωση. Συμφωνώ για την αναμόρφωση, αλλά και πρώτη την ένσταση. Νομίζω ότι απάντησα ότι ο όνομα μα είναι μόνο εξ αρχή. Το πρόγραμμα να